Χτύπημα ακόμα και σήμερα τα ξημερώματα ισοσχεδίαζαν οι ένικοι του διαμερίσματος που καταστράφηκε από την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, όπως εκτιμά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Στα βίντεο από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν τη μεγάλη ισχύ της έκρηξης. Εγώ νόμιζα έγινε έκρηξη από γκάζ, πετρογκάζ δηλαδή, από την κουζίνα. Ο εκρηκτικός μηχανισμός θα τοποθετούνταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής σε στόχο κοντά στο διαμέρισμα. Χωρίς κανείς να αποκλεί ότι ο στόχος αυτός να ήταν η πρεσβεία του Ισραήλ. Το γεγονός πως ο μηχανισμός ήταν έτοιμος να εκραγεί τοποθετεί χρονικά το χτύπημα ακόμα και στο 24ωρο που διανύουμε. Τα διαμερίσματα απέναντι από το δεξιά από το δικό μου ήταν διαλυμένα. Είναι τρία διαμερίσματα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιθανότερο σενάριο είναι πως οι προπαρασκευαστικές ενέργειες του τρομοκρατικού χτυπήματος που δεν πραγματοποιήθηκε τελικά έγιναν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αρχές τώρα αναζητούν την ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε διαμελισμένος μέσα στο διαμέρισμα. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα δείγματα DNA με κανέναν σεσημασμένο και το θρίλερ με τον νεκρό άνδρα συνεχίζεται. Και ακούω ένα θόρυβο τόσο δυνατό που πετάχτηκα από την πολυθρόνα μου. Την ίδια ώρα η γυναίκα που έχει μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο έχει ταυτοποιηθεί, αφού πρόκειται για γνωστό στις αρχές άτομο. Ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ οι αρχές ασφαλείας είχαν πληροφορίες για επαφές της με άτομο το οποίο έχει καταδικαστεί για υπόθεση τρομοκρατίας. Από νωρίς το πρωί, μικρές ομάδες αστυνομικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό από τη γύρω περιοχή, ώστε να διαπιστώσουν αν έχει καταγραφεί η γυναίκα που είναι τραυματισμένη στο νοσοκομείο, με στόχο να εντοπίσουν και άλλα άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί της ή ακόμα και τον νεκρό άντρα. Έβλεπα διάφορες φυσιογνωμίες. Έβλεπα διάφορα παιδιά, αλλά όχι κάτι να σου προξενήσει, ας πούμε, κάποια περιέργεια ή να πεις, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι τρομοκράτες. Από την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο πιστόλια, φυσίγγια και γεμιστήρα, ενώ η πολυκατοικία είναι αποκλεισμένη μέχρι και αυτή την ώρα.